Okay, we're paying 50 kilo in a second. I'm doing an elevation on Delta. Do you measure? House. Γράφει χρόνο, είδες. Λοιπόν, πάμε. Μετά από δύο εβδομάδες που παίζαμε επαναλήψεις, επανήρθαμε για μία μέρα και μετά ξανά πάλι τέτοιο. Τέλος πάντων, γιατί μας βρίσκεται και μου λέτε, είναι κάποιες εκπομπές που τις ζητάτε να τις βάλουμε σε επανάληψη, γι' αυτό το λόγο τις παίζουμε. Σήμερα είναι Πέμπτη της Αγίας Ειρήνης, γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες και στη δικιά μας την Ειρήνη και σε όσες άλλες βλέπουνε. Γεια σου, Κάπτεν. Έχει τελειώσει το Ραμαζάνι και έχει αρχίσει το Μπαϊράμι και έχουν έρθει αρκετοί τουρίστες. Σε καλή περιοχή και σε αυτά. Τούρκοι τουρίστες, βέβαια, τι αγάλουμε, τουρίστες. Γενικά έχει τουρισμό και από την υπόλοιπη, από τον υπόλοιπο κόσμο, οπότε να βρούμε κανένα, να δούμε αν έχει, ας πούμε, τουρισμό. Τουρίστρια, από εδώ είσαι. Σε πέρασα για τέτοιο. Θα κάνουνε μπαμ. Οι τουρίστριες. Πρόσεχε εδώ, μη σου κάνει παράσιτα. Κάνει. Θα μας το τρελάνει. Πού είναι, ρε φίλε. Βασίλ. Τουρισμός. Πού πήγανε, ρε φίλε. Μήπως βγήκαμε νωρίς τώρα και έχουν κρυφτεί. Μήπως έχουν κρυφτεί. Οι τουρίστες δεν υπάρχει. Ούτε ένα. Πάμε από εδώ, ξέρω ότι έχουμε έναν από εδώ. Μας περιμένει. Να εδώ, κύριος, χαίρετε. Τουρίστας. Από εδώ. Πού είναι που λένε πως έχετε τουρισμό? Δεν βλέπω τουρισμό, εντάξει. Τούρκους έχουμε, έχει τώρα τον Μπαϊράμι και τρώνε. Πολύ πράγμα, ναι. 24 ώρες το 24ωρο τρώνε. Κρακ. Πρόσεχε, και έχει εδώ. Τι έγινε, τι είχε ο σκύλος? Διάρρεια. Λοιπόν, με ενημέρωσαν ότι έχουμε ένα φανατικό ακροατή της εκπομπής που έχει έρθει από τη Μυτιλίνη. Και μετά θα πάμε και στο Γιάννη τον Αποστολή που έχει φέρει καλοκαιρινά. Τι έγινε, ρε φίλε, τι έγινε, έπεσε βόμβα ατομική, δεν υπάρχει άνθρωπος. Εδώ τι να γίνει, μπαρ θα γίνει. Καφέ μπαρ. Λοιπόν, σήμερα που κάνουμε γύρισμα είναι Πέμπτη. Αύριο Παρασκευή έχει μια πολύ μεγάλη δράση αιμοδοσίας στο ΤΙΝΤΣ, στο Ιδιωτικό Ναυτικό Λύκειο. 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Θα γίνει πολύ καλή δουλειά. Κι εγώ πορεύω και σε χαρά. Άσε, βρε τη γυναίκα. Πού είναι? Το ρεπορτάζ.
Α, το παιδί! Απευθείας από το... από το εξωτερικό, από πού έχετε έρθει. Τουρίστρια είναι η κυρία. Εγώ ναι. Ήρθα έκπληξη. Έκπληξη. Σήμερα δεν το περίμενε κανείς. Ήρθαμε γιατί έχει γενέθλια ο εγγονός μου. Α, πώς τον λένε. Παντελής. Το Αγίου Παντελή μου να είναι τον Ιούλιο. Όχι, γενέθλια. Α, γενέθλια είπατε, ναι. Γενέθλια. Και ήρθαμε από Μυτιλίνη. Ωραία, με το μαγαζί της και εσύ έχετε εδώ. Είναι ο γιος μου, Αργύρης. Μεγάλη επιτυχία. Είναι να το κρατήσετε. Καλό. Είναι καλό παιδί. Εσείς από πού μας ήρθατε. Από τον Ασώματο είπαμε. Της Μυτιλίνης. Ναι, Ασώματο λες και πάντα στο Παρίσι. Πού να ξέρουν που είναι Ασώματος. Εγώ το ξέρω γιατί... Έχετε έρθει Αγιάσο. Ναι. Είμαστε δίπλα. Δίπλα στην Αγιάσο, τώρα το κατάλαβα. Αγιάσο είμαστε, ναι. Πώς θα πήγατε το Πάσχα, είχατε κόσμο πάνω. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Σοβαρά. Μετά τον κορονοϊό γίνηκε ένας πανικός, γιατί εμείς Μεγάλη Παρασκευή έχουμε την καλύτερη περιφορά επιταφείου. Έρχονται εμείς έχουμε τώρα και το πόλεμο. Τι είναι τώρα εσείς με τους επιτάφιους. Ό,τι λέτε τώρα. Είμαστε μια χαρά κι εμείς. Μαζεύονται όλοι οι επιτάφοι μας στην πλατεία, 25 επιτάφοι, χαμό. Ναι, εμείς μιλάμε όμως για ένα μικρό χωριό που έχει τέτοια επιτυχία. Εσείς, ας το χωριό σας το κάνετε. Το χωριό μιλάμε, δεν μιλάμε για την πόλη. Η πόλη έχει τα φαναράκια, της έχει τα, αυτά που πετάνε τα αερόστατα. Αλλά μιλάμε για τον Ασώματο που είναι ένα μικρό χωριό και έχει μεγάλη επιτυχία. Πόσους κατοίκους είστε, πώς είσαστε. Αυτή τη στιγμή 200. Ω! Ναι. Σχολείο έχετε. Όχι. Να σας κάνω εμένα. Να μας κάνετε εσείς. Έχει, παιδιά δεν έχει. Παιδιά δεν έχει. Ευτυχώς έρχονται τα εγγόνια που έχω εγώ αρκετά. Μπράβο. Και έτσι το καλοκαίρι... Δηλαδή είστε η μαμά του Αργύρη. Η μαμά του Αργύρη. Που στέλνω κάθε μέρα. Καλημέρα. Που στέλνει την καλημέρα. Το ακούτε. Λοιπόν, το επίθετο από πού είναι η καταγωγή σας. Δεν ξέρω. Το επίθετο το πήρα από το σύζυγο. Δεν είναι δικό μου. Ο σύζυγος από πού κατάγεται. Από τον Ασώματο. Εγώ δεν κατάγομαι από τον Ασώματο. Εγώ είμαι από τη Σύρο η μαμά μου και από την Εύβοια ο μπαμπάς μου. Από Εύβοια από πού. Από το Αυλωνάρι Εύβοιας. Εκεί που κάηκε. Κάηκε πρίκα τώρα. Όχι. 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 Νότια Εύβοια δηλαδή. Νότια Εύβοια. Ναι, μετά το Αλιβέρι. Προς Κύμη μεριά. Και πώς έγινε και βρεθήκατε στον Ασώματο. Σε διακοπές πήγατε. Όχι, σπουδάζαμε στην Αθήνα. Ναι, και οι δύο. Και οι δύο, μετά γνωριστήκαμε στο ίδιο το γραφείο που δουλεύαμε και... Και λες, δεν ενώνω με τα... Ναι. Τα μηνιάτικα. Και έτσι πώς βρέθηκα εγώ από την Αθήνα σε ένα τόσο μικρό χωριό το οποίο αγαπώ. Έτσι να το πείτε αυτό, γιατί παραπάνω... σας βλέπουν αυτή τη Μυτιλίνη. Αγαπάμε τη Μυτιλίνη. Εγώ είμαι τον Ασώματο, τον αγαπώ πάρα πολύ. Μπράβο. Ασχολούμαι και με τον Ασώματο. Τι είσαι στο δήμαρχος, τίποτε, πρόεδρος. Όχι, 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 τίποτα δεν είμαι, αλλά άμα βλέπω κάτι πηγαίνω και το λέω και φροντίζω κάποια εποχή που δεν είχε πινακίδες. Μπράβο. Ο πρώην τότε δήμαρχος φρόντισε και είχε βάλει. Γι' αυτό... Τώρα όμως έχουμε μια καλή πρόεδρο η οποία τα φροντίζει όλα. Μάλιστα. Όλα καλά. Πάντως εσάς, παρόλο που είμαι στον Ασώματο, σας βλέπω. Μας βλέπετε μέσω DJ-α. Από το αλήθεια. Από το αλήθεια, α, ναι, μπράβο. Βέβαια, από το αλήθεια. Κάθε 5 η ώρα μπράβο, γυρίζουμε παιδιά. Και σας βλέπουμε. Αυτό είναι. Έχω και τον Αργύρη κατά καιρούς. Χάος. Χάος, ορίστε. Βέβαια. Χάος από τον Ασώματο. Χάος. Βρέθηκε στοιχείο. Η κυρία, πώς σας λένε, Ελένη. Ελένη, γιορτάζετε κιόλας. Γιορτάζω κιόλας. Θα είστε εδώ 21. Όχι, όχι, φεύγουμε. Α, θα ναι. Πάμε πάλι στην Μυτιλίνη. Φεύγετε για να μην κεράσετε εδώ τους. Όχι, θα σας στείλω το γλυκάκι με τον Αργύρη. Τι γλυκάκι κάνετε. Εμείς, ό,τι θέλετε. Από το ίντερνετ βλέπω τις συνταγές και κάνω. Κάνα γαλακτομπούρι. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Στείλε, αλλά μην τα φάει ο Αργύρης μόνο. Όχι, γιατί... όχι, όχι. Ο Αργύρης να τα φάει, θα σας το στείλω οπωσδήποτε. Αυτό δεν τον πιάνει. Τρώει, τρώει, έχει μείνει ο ίδιος 120 κιλά. Πήρε από μένα. Λοιπόν, να χαίρεστε το εγγονάκι σας, πολύχρονο. Να είστε καλά. Και τυχερό. Από μετανάστες πώς πάτε εκεί. Α, πολύ λίγους έχει τώρα. Πόσους δηλαδή. Πάρα πολλούς. Πρέπει να έχει 3.000. Πόσους. Τρεις. Παναγία μου. Ναι, μπροστά στους τόσους που είχε. Εσύ, τότε που ήταν τα δύσκολα εκεί στη Μόρια, εσείς είσαστε μακριά νομίζω. Καμία σχέση εμείς. Δεν είμαστε στη Μόρια, ναι. Ναι. Αλλά το νιώθατε, ας πούμε. Όχι. Καμία. Τον Πάπα ήρθε και ο Πάπας. Και ο Πάπας ήρθε και άμα σου πω ποιος άλλος ήρθε που δεν ο το ξέρετε. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Όχι, ήρθε του Μακρόν ο αδελφός. Του Μακρόν. Που είναι φαρμακά, έχει φαρμακοποθήκη. Όχι, έχει φάρμακα πάντως. Ποιανού Μακρόν, του Μανώλη. Του Μανώλη. Μακρόν, του Γάλλου. Μανώλη το λένε. Εμμανουήλ. Εμμανουήλ, Μακρόν. Μπράβο, σαν και σαν. Εντάξει, λοιπόν ήρθε και έμεινε στο σπίτι του Κοντέλη. Ποιος είναι ο Κοντέλης. Αυτός που έχει τη Φόρτ.
Αυτός είναι από τον Ασώματο. Αυτός που είχε τη φόρτη ήταν από τον Ασώματο. Βέβαια, το πρώτο σπίτι του Ασώματου. Τι λες τώρα. Και έμεινε στο σπίτι αυτού νου, βέβαια. Είσασε δεν το τα χωριό. Ξέρατε. Α, τι. Το χωριό είναι κόμβος. Βέβαια. Το πρώτο σπίτι με το που μπαίνει στον Ασώματο. Ναι, είναι του το Κοντέλη. Του Κοντέλη, ναι. Του Φόρτη, τη Φόρτη. Φόρτη Κοντέλη. Μπράβο σας. Όλα καλά. Να μας ξανάρθε και το καλοκαίρι για διακοπές. Όχι μόνο το καλοκαίρι. Συνέχεια θα έρχομαι. Μ' αρέσει και Χίος. Παραλίες έχουμε πολύ πιο καλές από εσάς. Mm. Έχω έρθει και με τη Μυτιλίνη, είδαμε και πάθαμε να βρούμε μια παραλία. Όχι, έχουμε. Δεν εδώ να δει. Εδώ έχουμε γύρω-γύρω που και να πας. Εδώ να ανάβεις από ξεκολυμπάς, που λέει ο λόγος. Εντάξει. Λοιπόν, μπράβο και συγχαρητήρια για την κατασκευή, για το γιο σας εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάνατε πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, είναι και η νύφη καλή όμως και με ήσυχη. Α, διπλωμάτης. Mm. Τι δουλειά κάνατε εσείς? Εγώ ήμουνα. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι, στο Υπουργείο Υγείας. Ήμουνα στο προϊσταμένου οικονομικού τμήματος. Στο ΠΙΚΠΑ της Βούλας. Με τον κύριο Πλεύρη υπουργό. Τότε εγώ έχω πάρει το 10 πήρα σύνταξη, οπότε δεν ήταν. Με ποιον υπουργό είσαι, κανένα γνωστό? Τότε ποιος ήταν, ούτε θυμάμαι καν να σας πω. Και επί Πασόκ θα είχατε κάνει δηλαδή. Ναι. Με γεννηματάδες και. Ναι. Ωραία χρόνια τότε. Ναι, ήταν να σου πω κάτι, δεν το θυμάμαι τώρα. Ένας γιατρός που ήταν και ορθοπαιδικός ήταν ο πρόεδρος μας τότε. Ωραία χρόνια τότε. Περάσαμε καλά πάντα. Βάζαμε 5.000 στο τζάκι για να ανάψουμε τα ξύλα. Περάσαμε καλά. Ωραίες εποχές. Τα παιδιά τώρα είναι το θέμα. Και τα εγγόνια ακόμα πιο δύσκολο. Άσε. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία Ελένη. Χάρηκα. Προκαταβολικά χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Φιλιά στον Ασώματο. Κάποια στιγμή θα έρθουμε και live. Σας περιμένουμε. Θα μείνουμε στο σπίτι του τέτοιου. Του Αργύρη. Με τη Φεράρι. Με τη Φόρντ. Με τη Φόρντ. Όχι, σε μένα θα έρθετε. Εντάξει, εσάς, ναι. Σε μένα θα έρθετε. Φούση και καλή μαγείρισα. Περιμένω τον Γαλακτομπούρεκο. Έχετε δεσμευτεί τηλεοπτικός. Έλα να δούμε και τον κύριο. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε χρυσή ζύμη, κρουασάν βουτύρου, τώρα 30% φθηνότερα. Λακωνική, παριζάκι, 320 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, τώρα 30% φθηνότερα. Νεομάτ, απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, τώρα 35% φθηνότερα. Κόλεστον, βαφές μαλλιών, τώρα 40% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ Χαρά. Ηχιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Με χαρά ψωνίζεις γιατί κερδίζεις. Αποστολή Store. Στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση στα πάντα. Όλα τα παιχνίδια για τα παιδιά στις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα διαφημιζόμενα. Playmobil, Hot Wheels, Hasbro, Barbie, τα πάντα. Και παιχνίδια από ένα ευρώ. Αποστολή Store. Στο παλιό ταχυδρομείο. Ήδη για το σπίτι, από τον κήπο μέχρι τη Σοφίτα. Προϊόντα περιποίησης και καλοπισμού και ήδη καθημερινής χρήσης. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο.
Κάθε μέρα δεκάδες πελάτες μας κερδίζουν εκπτώσεις στο ταμείο μετά την αγορά τους. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση. Δεν πουλάμε, δίνουμε αγάπη. Έλα να δούμε και τον κύριο. Τι γίνεται εδώ? Πού εδώ, πού βρέθηκες εδώ? Τι κάνε, τι εμείς σήμερα, χτες ήρθαμε, σήμερα εδώ είμαστε. Τώρα είσαι ίδιος ο Αργύρης. Όχι ίδιος, όχι. Μα μοιάζεις. Ο Αργύρης έχει πάρει από τη μάνα του, κοίτα τα πόδια του. Ρε, για τη φάτσα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος, πώς σας λένε, Γιάννης? Γιώργο. Γιώργο σήμερα σας λένε, ο κύριος Γιώργος. Είναι ο σύζυγος κυρίας Ελένης από τον Ασώματο. Ωραία. Λοιπόν, από το όμορφο χωριό μας ήρθε στοιχείο για τα γενέθλια. Για τα γενέθλια ήρθαμε να σήμερα. Να το χαίρεσε το εγγόνι. Ευχαριστούμε πολύ. 21 του μήνα να χαίρεστε και τη σύζυγο. Όλα μαζί θα τα χαίρω. Το θυμόσουν να το έχεις. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Το θυμόσουν αυτό. 21 είναι η Κωνσταντίνου και Ελένη. Τώρα έχουμε παιδιά να θυμηθούμε, τις γυναίκες άστες. Καλά, ξέχασε την και θα τρως μια εβδομάδα μπάμιες. Μια εβδομάδα μπάμιες. Λοιπόν, σας περιμένουμε με τη Λίνη. Θα έρθουμε στον Ασώματο. Ωραία. Θα μείνουμε στο σπίτι του Αργύρη. Ναι. Άμα είναι νοικιασμένο του Κοντέλη, θα μείνουμε στο σπίτι του Αργύρη. Τι ωραία οι άνθρωποι. Μας μιλήσαν από τη Μυτιλίνη. Μόνο κάτω πάει, τα σήματα δεν τα βλέπεις. Μόνο κάθοδος είναι, ορίστε το κάπα δεν το βλέπεις εκεί. Ρε αφήστε ρε που πάει μόνο κάτω. Κάθοδο, δεν βάλα κράνος. Άρα βάλα κράνος. Αυτό το κεφάλι. Πού είναι ρε γα. Όρισε, βρήκαμε δύο τουρίστες στη Μυτιλίνη, αυτό ήτανε. Εντάξει, η εκπομπή θα κάνει θράψη στη Μυτιλίνη, θα μας βλέπουνε. Εκεί πρέπει να πάμε μια μέρα, αλλά δεν έχουμε. Δεν μας στέλνει η διεύθυνση. Hello. Γεια, Έλληνα σε. Για τουρίστα σε πέρασα. Καλά, τουρίστ. Καλά, τουρίστ, τουρίστ. Τουρίστας? Όχι, όχι. Από πού είσαι, από εδώ? Χιώτης είμαι. Έλα ρε φίλε και ψάχνουμε κάνα τουρίστα, από πού είσαι? Εγώ, αυτό, η κάστρο η μάνα μου και ο πατέρας μου είναι από τον Εχώρη. Δεν μου λες κάτι, ερώτηση κρίση. Πόσο χρόνο είσαι? Τώρα θα γίνει 24. Και τι ύψος έχεις, 1,80? 86. Τι 86, 1,80 είμαι εγώ. Παίζεις μπάσκετ? Εγώ, όχι, ποδόσφαιρο. Σε ποια ομάδα? Στον Ατρόμητο. Αγίου Γεωργίου. Βεβαίως. Ήσουν τη μέρα με το πρωτάθλημα που πήρατε. Ναι, ναι, ήμουνα. Χόρεψες καθόλου μετά? Όχι, δεν έκανα όχι. Κάτι. Δεν κάναμε τέτοια εμείς. Δεν κάνουμε. Έβαλες κανένα γκολ? Όχι, όχι. Δεν βάζω γκολ. Τι θέση παίζεις? Εγώ. Άμα ανοίξερα σου έλεγα. Δεξιά, εξτρέμ, τι παίζεις? Φέτος έχω παίξει όλες τις θέσεις, οπότε δεν άσχω. Τώρα μέχρι στόπερ. Θα πάτε τώρα γάμα. Τώρα θα παίξουμε τα μπαράζ. Τώρα δεν θα γίνει, δεν ξέρω. Α, μπαράζ. Τώρα την Τετάρτη παίζουμε. Εδώ? Εδώ, στοιχείο με τον Ετών Λυτρό. Σοβαρά μιλάς? Ρε παιδιά, δεν το ξέρει άνθρωπος. Τούτη την Τετάρτη. Τούτη τα 4 ώρα παίζουμε. Για τα. Θα είναι Ετών Λυτρών, ποιες άλλες ομάδες? Είναι Ετών. Τώρα δεν ξέρω άλλες ομάδες. Θα πάρω την πρόεδρο σου. Άρης Πετρούπολης, ξέρω. Ετών Λυτρών. Και θα γίνουν μέσα έξω, ένα μέσα, ένα έξω. Όχι, όχι, είναι τρεις εντός, τρεις εκτός. Δεν πάει μία-μία. Οπότε πρέπει να πάρετε σίγουρα τα εντός. Εντάξει. Είναι ωραίο, ωραίος. Ωραίος. Ποιος είναι? Ποιος? Εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Όχι ρε, εγώ δεν είμαι. Μακαρία. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ορίστε που ψάχναμε για τουρισμό. Ο κύριος Μπαστιάνος εδώ. Αλφα εθνική κατηγορία. Όχι, όχι, β. Αλφα λέει αυτός. Α, στον αλέει, β. Εσύ είσαι ένα που έκανε τον γκολ το... Και παραμείνατε κατηγορία, τι ναι, έγινε? Ναι, ναι, παραμείναμε. Δύο, όχι ένα, δύο. Δύο γκολ. Ναι, δύο γκολ. Μέσα από σε ένα λεπτό. Ο Διαγόρας ψάχνει ένα θαύμα για να μείνει στην κατηγορία. Θέλει δύο τέρματα ο Ζούνης για τον Λαμπύρη. Σέντρα του Λαμπύρη για τον Ρουγκάλα, η κεφαλιά. Σε δεύτερη προσπάθεια ο Μπαστιάνος 1-1. Στο 91. Πρώτη κεφαλιά του Ρουγκάλα.
Επενεύει ο Σικαλιάς, ο επερχόμενος Μπαστιάνος ισοφαρίζει σε 1-1. Τρία λεπτά ακόμη, τρία λεπτά θρίλερ στο Εγάλεο. Καβαλιέρη. Καβαλιέρη στο πλάι για τον Τάτσι, σέντρα χαμηλά στον Μπαστιάνο. Εκτελεί ο Μπαστιάνος, 1-2 στο 92. Απίθανη εξέλιξη στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης. Ο Μπαστιάνος πετυχαίνει ένα γκολ που ενδεχομένως να κρατήσει το Διαγόρα στην κατηγορία. Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα έρχονται τα πάνω κάτω και ο Διαγόρας δηλώνει παρόν. Δείτε ξανά την παλιά του Τάτσι, ο Μπαστιάνος με ένα ξερό σουτ νικάει τον Σικαλιά για το 1-2. Λοιπόν, παίζεις στον Ιωνικό. Κοντά έπαιζες, Διαγόρα. Ρόδου. Ναι. Στη Ρόδο παίζεις. Ναι. Έλα ρε φίλε. Πέρσι, τώρα θα δούμε. Που αγωνίζεται... Β' Εθνική. Β' Εθνική. Φέτος πού θα... Θα δούμε, άγνωστο. Α, τώρα περιμένεις για να κλείσεις, ε. Τώρα ναι, έχουμε καλοκαίρι τώρα διακοπές. Εσύ είσαι από εδώ φαντάζομαι. Χιώτησε με, ναι. Και από πόσο χρόνο πήγες, έφυγε. Από τα 16 έφυγα, από Χίο. Ωραία, επειδή παίζουν εκατοντάδες παιδάκια μπάλα, ρε παιδί μου, πώς έγινε με σένα και σε είδανε. Εγώ είχα την τύχη που ήταν η Καλονή δίπλα, στη Μυτιλίνη. Α, και πήγες πρώτα από εκεί. Και πήγα να δοκιμαστώ εκεί και με πήραν και από τότε ξεκίνησε το όνειρο. Ναι. Ναι. Δηλαδή τώρα πόσο χρόνο είσαι. Τώρα είμαι 24. 8 χρόνια, ε. 8 χρόνια. Μπράβο. Υπάρχει καμιά ελπίδα για κάποιον, για καμιά μεγάλη τέτοια. Θα δούμε. Υπομονή, επιμονή και βλέπουμε. Και καλή και δουλειά. Εννοείται, πάντα δουλειά. Δεν μου λες το παιχνίδι χθες το έδες στο Real Madrid. Εννοείται, εννοείται. Το περίμενες ότι θα γίνει αυτό στο τέλος. Εδώ δεν περίμενα εγώ να βάλω δύο γκολ σε ένα λεπτό. Αυτό δεν περίμενα. Δεν μου λες πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή δηλαδή. Πεζόταν να μείνετε κατηγορία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, τα χάσα μετά. Σοβαρά. Έχασα την κάτω από τα πόδια μου. Λοιπόν, να βρούμε οπωσδήποτε το. Να βρούμε τα γκολ, υπάρχουν φαντάζομαι. Ναι, ναι, υπάρχουν. Να βρούμε να σας τα δείξουμε, παιδιά, να καταλάβετε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, η χαρά, όχι, έτσι. Το συνέστημα, όχι, όχι. Μπράβο, μόνο ένας αθλητής το ξέρει αυτό. Παιδιά, κοίταξε τώρα, πώς παίζουν πολύ χιώτες έξω, εθνικές. Εγώ και ο Γιώργος Οξίδας είμαστε τώρα. Τώρα ναι. Για κάποιον άλλο δεν ξέρω. Βλέπετε, φαντάσου στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, πόσες ομάδες, πόσα παιδάκια. Δύο παιδιά καταφέρανε τώρα, ας πούμε, να πάνε. Μπράβο, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι και μεταγραφή στο εξωτερικό, δεν να ξέρω αν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε? Ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε. Μακάρι, ρε φίλε, καλό παιδί είσαι, μουσι έχει. Καράφλα έχω. Καλά, μα ναι, με μουσί θα παίρνανε και τούτο το μουσακά. Άντε, γεια παιδιά. Γεια, γεια. Λοιπόν, Τετάρτη, παιδιά, έχουμε τα play-off εδώ πέρα του Ατρομήτου. Πρέπει να πάρουμε την πρόεδρο να της το πούμε. Θα γίνει χαμ. Και αυτός πρέπει να ήταν, αλλά πρέπει να κρύφτηκε μέσα. Παίζεις μπάλα εσύ. Σίγουρα. Ψέματα μας είπε μάλλον. Ωρε φίλε, το βιντεάκι οπωσδήποτε. Ο Μπαστιάνος είναι ρε, που παίζει στο Διαγόρα. Ναι. Με αυτουνού τα δύο τελευταία τα γκολ, παιδιά, ήταν όπως ήταν το παιχνίδι της Ρεάλ με τη Μάντσεστερ, που ενώ είχαν αποκλειστεί από τον τελικό του Champions League, το γυρίσανε στο 90-91. Αυτή είναι η μαγιά του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εδώ πιστεύω. Hello. Hello. Tourist. Yes. Where are you from? Turkey. Ah, Turkey. This is your first time. Από Τουρκία είναι τα παιδιά. Yes, hello. Yes, I'm from Turkey. I come from Foča, Eski Foča. It's my first day here. My nephews are coming from France. Oh. Yeah, and we are here for one day and we go back to Turkey. One day is nothing. Yeah, it's not enough. We'll come back, I think. This soon. Is your first time in Chios? In Chios, yes. Ah, so and for you it's small. Yeah. Yes. A little time.
Okay, hope to see you again maybe summer. We have very beautiful food, beaches to swim. Mm-hmm. We will enjoy our stay here. Next time we come, we will stay longer. Yeah, hopefully. Yeah, you have to stay longer. Thank you, bye-bye. Λοιπόν, από Τουρκία με τα ανήψια της από Γαλλία, πρώτη φορά στοιχείο, αλλά θα κάτσουν μία μέρα. Δηλαδή ήρθαν τώρα το πρωί και θα φύγουν το απόγευμα. Μιας και λέμε για τον τουρισμό, ναι όχι, μιας και λέμε, μισό να δω κάτι. Τουριστάς, όχι, ε. Μιας και λέμε για το τελωνείο το πήγαινε έλα με τους Τούρκους, να ξέρετε ότι από σήμερα ακόμα που μας βλέπετε μέχρι το τέλος της τουριστικής περίοδου, από το λιμεναρχείο μέχρι το Μπούρτζι, ό,τι πινακίδα υπάρχει σε απαγόρευση, αστυνομεύεται. Μην ξεχαστείτε και βάλετε κάπου αυτοκίνητο, γιατί έχει πολλά πήγαινε έλα τώρα με τα καραβάκια. Για να μην έχετε πρόβλημα. Δεν είδαμε κανέναν άλλον, ε. Τουρίστας. Γεια σου, Ευαγγέλη. Γιώργη, έχεις τίποτα. Κάνα γλυκάκι, άφηκε. Άμα το σπατοπείς. Κάθε μέρα που περνάει. Κατάβαλε τη μάσκα. Λοιπόν, το Αποστολής Bookstore εδώ τι έγινε. Σούπερ μάρκετ χαρά, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε χρυσή ζύμη, κρουασάν βουτύρου τώρα 30% φθηνότερα, λακωνική παριζάκι 320 γραμμαρίων 1+1 δώρο τώρα 30% φθηνότερα, νεομάτ απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες τώρα 35% φθηνότερα, κόλεστον βαφές μαλλιών τώρα 40% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ χαρά, η χιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Με χαρά ψωνίζεις, γιατί κερδίζεις. Αποστολή Store, στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση στα πάντα. Όλα τα παιχνίδια για τα παιδιά στις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα διαφημιζόμενα. Playmobil, Hot Wheels, Hasbro, Barbie, τα πάντα. Και παιχνίδια από 1 ευρώ. Αποστολή Store, στο παλιό ταχυδρομείο. Ήδη για το σπίτι, από τον κήπο μέχρι τη Σοφίτα. Προϊόντα περιποίησης και καλοπισμού και ήδη καθημερινής χρήσης. Αποστολή Store, στο παλιό ταχυδρομείο. Κάθε μέρα δεκάδες πελάτες μας κερδίζουν εκτόσεις στο ταμείο μετά την αγορά τους. Αποστολή Store, στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση. Δεν πουλάμε, δίνουμε αγάπη. Έγινε επαιτειακό καλοκαιρινό. Γιάννη! 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 Έλα ρε φίλε μονάχη μας, θα τα δείχνουμε. Πού είναι ο Γιάννης? Ο Γιάννης είναι πάνω. Πες του να κατέβει.
Γιάννη! Ρε φίλε. Εν τω μεταξύ δεν έχουν βάλει καπέλα. Πού είναι, βλέπεις καπέλο? Τσάντα είναι, βρε. Σαν καπέλα, να το. Σαν καπέλο. Γιάννη! Γιάννη! Hey. Έλα, βρε, γε μου, και σε ψάχνω. Έτω. Έλα, τι γίνεσαι. Δοκιμάζει μαγιό. Εσύ, καπέλα δεν έχεις βάλει. Σιγά-σιγά, τώρα τα στήσαμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το εποχιακό, έγινε καλοκαιρινό. Ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Ωραίο. Ζωήφια αυτά. Φώτισε. Και πάντα καλοκαίρι είναι χρώματα. Περίμενε. Ναι. Το κάτω δεν θα έχει. Θα έχει. Θα έχει, αμέ, δεν θα έχει. Α, απλά ναι. Τώρα τούτο εδώ το κάμε. Ναι. Ωραία, και τι έβαλε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τι εδώ έχουν βάλει. Έρθει γλαστράκια. Καλοκαιρινά. Μα τούτο είναι έρθει μια σταλιά. Είναι κασπό, είναι τα λεγόμενα κασπό αυτά. Κασπό, ναι, έχει και στο χωριό σου κασπό. Λοιπόν, γεια σα. Έλα. Είναι μαγιό, γυναικεία. Με αλυσίδες, δες εδώ, δες. Αυτό με τις αλυσίδες είναι για φετινό τέτοιο. Ναι. Αυτά θα φορεθούν με τις αλυσίδες. Ναι, αυτά θα φορεθούν. Ό,τι είναι με αλυσίδα είναι στη μόδα, λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθαν κρόξ, ό,τι μέγεθος έμε. Πόσο, του ευρώ? Όχι, θα τα πούμε. Δεν έχει του ευρώ, κρόξ δεν έχουμε. Πετσέτες. Ναι. Πετσέτες. Τσάντες, ψάθινες, σομπρέλες. Κουβαδάκι, βάλαμε λίγο. Γιατί... δεν έχω άλλο χώρο. Καλά, θα βάλουμε και το άλλο. Βέβαια, αυτά βάλαμε τα πόνιμα Μίκη τη Disney είναι όλα. Σανίδες. Α, έχει βάλει και ρακέτες και τέτοια. Φουσκωτά. Ναι. Εδώ, φουσκωτά μεγάλα. Πού είναι, βάρκες και εδώ, τέτοια. Σιγά-σιγά τα βγάλουμε. Χθες το στήσα. Λοιπόν, έχει από φρούτα μέχρι παγωτά, μοχίτο. Πατατάκι, τα έχουμε ανοιχτά πάνω. Περίμενε, φέτος, ναι. Πριν πόσο καιρό ήταν που ήταν το φλαμίγκο. Να, έχει πάλι φλαμίγκο. Έχουμε έχεις. Το φλαμίγκο, είναι στάνταρα το φλαμίγκο. Έχει πάλι φλαμίγκο. Μονό καιρό και φλαμίγκο, ναι. Λοιπόν, βλέπεις ότι δεν έχουμε στηθεί ακόμα, έχουμε στρώματα για σκηνές. Αυτά είναι πολύ καλά, παιδιά. Ναι. Και πολύ αντοχής, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Υποβρύχια για παιδάκια. Ποια υποβρύχια? Εδώ. Α. Μπρατσάκια ποσό. Μα μην μα πήγε από εδώ, να ζαλιστούμε. Ένα 20. Τα μπρατσάκια. Ναι. Και έχει, άμα μου την καρφώσει, τα δίνω και ευρώ. Είναι ανάλογα με τις μέρες μου. Α, είναι. Α, είναι πώς λοιπόν, θα σου. Παπούτσια θαλάσσης. Ναι. Εδώ, ηλιακά. Ηλιακά φωτάκια. Ναι. Λάμπες έχεις. Στο κάτω. Εδώ έχουμε λάμπες. Τι εννοείς λάμπες? Λάμπες, βρε. Πώς δεν έχουμε, πολλά έχουμε. Λοιπόν, εδώ παντόβλες. Α, πάει καλοκαιρινές. Ναι. Α, ωραίες, είναι καινούρια μόδα. Τσάντες θαλάσσης, ψάθινες. Καπέλα δεν είχαμε. Θα σου δώκω και καπέλα, ναι. Από εκεί. Λοιπόν, εδώ. Φουσκωτά. Άλλα φουσκωτά πάλι. Τη σύνταξη για τα παιδάκια, τις καλές. Αυτά, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλά να ασφαλείας. Ξέρετε. Αυτά τη σύνταξη είναι... Ασφαλείας, δεν έχουμε κανένα θέμα. Λοιπόν, εδώ βατραχοπέδιλα. Α, και για παιδάκια. Μάσκες, τα πάντα έχουμε. Από πόσο χρόνο είναι? Είναι με εδώ. Νούμερα. Ναι. Ανάλογα. Το παιδάκι... Θα έχει πλατιπωδία. 30 και απάνω. Τι 30, παπούτσια. Ναι, 30 και απάνω. Μάσκες, βατραχοπέδιλα, ναι. Ψαροτούφεκα, όχι. Όχι. Κάλτσες, τις αφήσαμε. Κάλτσες καλοκαιριά. Α, τις κοντές έχεις. Τις κοντές. Έχουμε. Έχεις καμία καλή προσφορά? Ναι. Έχει 30 με 2 ευρώ. Α. Έχει τα πάντα έχουμε. Λοιπόν, εδώ, τραπέζια. Τραπέζια λοιπόν, καλοκαιρινά. Άκου να δεις με τα τραπέζια τι γίνεται. Δεν έχεις καρέκλες. Καρέκλες δεν φέραμε εκτός πλαστικές. Έχουν πάει τρελά πάνω. Ναι. Τα τραπέζια υπάρχει 60, 70, 80 σε πόντους, στρογγυλό. Ναι, ναι, ναι. Που είναι με παλιά τιμή, με περσινή. Δεν την έχει κανείς. 22, 25 και 29 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Με παλιά. Είχαμε πάρει παρτίδα πέρσι. Άγιες πάρει πολλά. Δεν τα ανέβασα εγώ. Τα έχω αφήσει τα ίδια. Εδώ, το ένα μέτρο το έχω με 45 ευρώ. Το ένα μέτρο. Για να λες τις τιμές πάνω να πει, ναι. Ότι είναι... Δηλαδή είναι χτυπημένες περσινές τιμές. Ναι. Δεν με νοιάζει να βγάλω παραπάνω. Κατάλαβα. Ξαναπεί. Δουλεύω από... Δηλαδή μου αρέσει αυτό που κάνω. Δεν με νοιάζει να βγάλω 5-10.
Ναι. Κατάλαβες, ή πάρω 5 ή πάρω 10, για μένα είναι το ίδιο και το αυτό. Εσύ να σε νοιάζει να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Εμένα μου αρέσει να έχει και παιχνίδι, να γίνεται παιχνίδι. Ναι, 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 αυτό, κατάλαβες. Η φασαρία σας. Μπράβο, η φασαρία μου αρέσει εμένα. Λοιπόν, εδώ έχει το 1,20 που το έχουμε 55 ευρώ. 59 ή 55. Αυτό είναι το 1,40. Θα σε πάω και εδώ. 55 ευρώ. Το 1,20. Και έχει και αυτό που είναι στα 69, το 1,40. Το μεγάλο. Χωρίς καρέκλες. Χωρίς καρέκλες. Δεν έχω καρέκλες. Δεν έχεις. Όχι. 2,5 ευρώ τα σκαμπό. Και αυτά. Περσινή τιμή και αυτά. Στις τιμές που ακούτε λοιπόν, δεν θα τις βρείτε πουθενά άλλου. Γι' αυτό και τις λέει. Ο σκοπός είναι να. Ναι. Ναι. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Ανεμιστήρες που εδώ. Ναι, λοιπόν, ανεμιστήρες. Με παλιά τιμή και ανεμιστήρες. Δεν είναι καιρός ακόμα όμως οι ανεμιστήρες. Εν είναι. Λοιπόν, εσόρουχα. Με παλιά τιμή. Εσόρουχα. Όλα τα γυναικεία τα κάτω. Τα κάτω. Ναι, τα κάτω. 1 ευρώ. Τα κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια. Ένα. Ναι. Τα πάνω. Θα ας, τα πω και τα πάνω. Ας μην βάζουν πάνω. Λοιπόν, αυτό μας αρέσει αυτό. Λοιπόν, μαξιλάρια. Ναι. Έχουν έρθει. Μαξιλάρια μπαμπού. Τι μπαμπού. Για μεγάλα. Α, για τις καρέκλες ναι, της. Τα πολύ μεγάλα. Ναι. Και αυτά περσινή τιμή. Δηλαδή καλή. Ναι, καλή. Ψυγιάκια. Περσινά. Πολύ καλές τιμές. Σε δηλαδή, αυτά που ακούτε μην βιαστείτε να πάρετε. Όχι, ελάτε και δείτε. Καταρχήν θα κάνουν μια βόλτα. Ναι. Δεν χρειάζεται. Καταρχήν δεν πρέπει να ενοχλούμε τον κόσμο. Σωστό. Με τηλέφωνα. Έλα να δεις και έλα να κάνεις και έλα να δεις. Έχω πιάσει κάτι παλαβά πράγματα με στοιχείο που εγώ δεν τα έχω ξαναδεί. Βέβαια αυτά γυρίζουν, το παίρνει όλο στραβά. Γιατί ο κόσμος πάει όπου γουστάρει. Ναι. Δηλαδή, και εγώ που πάω να ψωνίσω, έχω μια στο κεφάλι μου και μου τρώω το κεφάλι μου στην Αθήνα και μου λέει, έλα, έλα να δεις. Και αυτό δουλεύει ανάποδα. Αυτό δουλεύει ανάποδα. Ναι. Μένα μου τρώει το κεφάλι. Μα αφού ξέρω ότι θα πάρω από σένα αυτό γιατί είσαι πιο φθηνός, ξέρω ότι αυτόν άλλον θα πάρω το άλλο γιατί τόσο το παίρνω, ξέρω, δεν μπορώ να μου τρώω το κεφάλι με μένα, έλα να δεις και έλα να δεις. Μαλακίες. Τέλος πάντων. Σωστό. Εντάξει, σιγά. Λοιπόν, εδώ. Μπιτζαμάκια. Φανελάκια αυτά, τα είχαμε το χειμώνα. Δηλαδή αυτές είναι κάτι που σου λέω. Τρίαδα. Η τριάδα αυτή είπες ότι είναι. Α, ωραία, ρε φίλε. Και ωραία ποιότητα, έτσι. Ναι. Σιτρονέλα κεριά φέραμε. Ποια είναι, τούτα. Ναι, πώς θα ξέρει, 6-7 κεριά. Όχι, έχω από εκεί ποσότητα, όσα δεν έχω. Αλλά δεν τα έχει τακτοποιήσει ακόμα. Όχι, κέρεσο έχουμε. Απλώς τα έχουμε στον αρχηγό δίπλα. Αυτό είναι το. Το αρχηγείο είναι από εκεί. Το πρώτο είναι αυτό. Λουλουδάκια πλαστικά, ούτε πότε μαντεύει. Τα μεγάλα φανάρια και βλέπει τα φουσκωτά. Και αυτά περσινές τιμές. Ναι, κάποια βλέπω που τα θυμάμαι για. Μπράβο. Έλα εδώ. Ναι, για να καταλάβεις. Αυτά είναι τιμές. Λοιπόν, 4,90. Μεγάλο. Κουλούρα τέρας. Όποιος μπορεί και τα βάλει τόσο, θα είναι μάγκας για μένα. Ή θα δουλεύει για την ψυχή της μάνας του. Ναι. Λοιπόν, εδώ. Ίντεξ. 7,90. Το παγωτό ξυλάκι. Είναι ένα το, ανοιχτό. Να, το ακρανό, μπράβο. 7,90, ναι. Index. Ναι. Τι να σου πω. Index λες. Λοιπόν, 4,90. Κουλούρα για κορίτσια. Λεύτερα. Φλαμίγκο, 6 ευρώ. Και best way. Δεν είναι index, είναι best way. Ναι, και αυτή ναι, όμως είναι. Ναι. Λοιπόν, σου λέω όποιος μπορεί και τα βάλει. Σ' όσα ακούτε τη μέση είναι οι καλύτερες λοιπόν, που θα βρείτε. Αν μπορέσουν και τα βάλουν, όποιος το βάλει, είναι μάγκας. Ας έρθει λοιπόν, να μας το. Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, λες. Πεπώνει. 6 ευρώ. Τούτο τι είναι. Το στρώμα το μεγάλο. Δεν το έχω φουσκωμένο. Δεν το έχει φουσκωμένο. Πού είναι αρκετά μεγάλο. Και αυτό. Να αυτό που σου λέω. Το παγωτό. 7,90. Λοιπόν. Όποιος μπορεί και τα βάλει. Εντάξει. Λοιπόν, ψαχτείτε λοιπόν, λίγο όπως κάνετε. Εμείς δεν θέλουμε να έρθετε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, το λέει και ο Γιάννης. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ ωραίο πράγμα. Θα χαρώ πάρα πολύ. Έτσι είναι. Όλους μαζί τους. Χαίρομαι πάρα πολύ. Με εξιτάρει με αυτό το πράγμα. Ναι. Το γουστάρω εγώ το. Το ταραβέρι ναι, αυτό. Ναι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Μπράβο. Θα δούμε ποιος θα βγει. Το κάτω έχει τελειώσει, το φτιάξεις. Το φτιάχνω και αυτό. Καλά, γιατί άκου να δεις, βγάλαμε όλα τα πασχαλινά, το κάτω είναι και πιο πολλά. Για να βγάλεις τα πασχαλινά και να βάλεις καλοκαιρινά είναι θέμα. Εντάξει. Το καλό είναι ότι τα καλοκαιρινά τώρα που θα βάλεις θα κάτσουν. Παραπάνω μύρισε. 2-3 μήνες. Τι είναι αυτό. Μύρισε. Α. Ε. Ναι ρε φίλε. Λίγα έχουμε φέρει γιατί είναι πιο τσιμπημένα αυτά. Ναι. Αλλά είναι
Και έτσι άμα τα ανάψει μυρίζει το σπίτι. Ναι, ναι. Α, πραλίνα. Όχι, βανίλια. Βανίλια. Α, τι. Έτσι μυρίζει το σπίτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, καρέκλες αλάσεις φέραμε, θα φέρουμε και τα απλά, έλα να τα δεις. Πού είναι ρε, εσύ, μεγάλες εμείς θέμε. Θα φέρνω και ξαπλώστρες. Ξαπλώστρες θέμε. Λοιπόν, δες τα. Οι τιμές είναι ανταγωνιστικές. Ναι, ναι. Θα δούνε, όποιος έρθει θα δει. Βάλες. Λοιπόν, αν και εμείς στεναχωριές έρχονται και βλέπουν. Λοιπόν. Βάλες. Ένα ευρώ ας σου δώσω, ρε μάνες. Όχι εμένα, του αλλονού που θα το δει και θα έρθει. Ένα 20 έχουν, άμα σου λέω όπου είναι. Κάτσε, τούτες που είναι 20. Πιο αυτές. Αυτές είναι τα λιράκι. Του όλοι οι κανονικοί. Αλλά είναι ναι, όμως εντάξει. Και αυτή η περσινή τιμή. Παιδιά, πριν δείτε, τάδατε τώρα. Ξεπουλήσαμε. Ναι. Δεν έχουμε γλάστρες, φύγαν όλα. Λουλούδια. Γιατί για γλάστρες. Φύγανε. Τώρα Πάσχα φεύγανε πολύ. Ναι, ο κόσμος όμως δεν φυτεύει λουλούδια. Έχω ακούσει φυτεύει ντομάτες, μελιτζάνες. Μου ήρθε η ΔΕΗ. Τι να πω, φύγε στο πρωί, μου ήρθε η ΔΕΗ. 1350. Για πού, για όλα τα θέματα, για όλο τον μεγαλημιώνο. Για το σπίτι, εντάξει. Καθαριστικός. Ναι. Α. Τσαμπ. Τι τσαμπ. Ναι, μέχρι τώρα πόσο ήταν όμως, άμα σου ερχόταν 40 και 30. Όχι, θες να δεις. Δεν θα δω. Κοίτα να δω. Λοιπόν, παιδιά, καλοκαιρινές προτάσεις. Hello summer. Ο πρώτος. Ο δεύτερος. Για σταθείτε ρε παιδιά, τι είναι αυτό. Και ο τρίτος. Με τον ηλεκτρικό που έχω πληρώσει αυτό το μήνα, θα μπορούσα να ηλεκτροφωτίζω κάθε βράδυ τον Παρθενώνα. Κάτσε ρε, 12ος με 4ος. Κάνεις να πληρώσεις 3 μέρες το ηλεκτρικό και το νερό και στο κόβουν. 12 με δεύτερος έναντι 12ος με 12ος. Όχι, αυτό δεν είναι. Τι είναι αυτό. Το πρώτο που είχε έρθει. Φωτιά και λαύρα είσαστε. Εντάξει. Λοιπόν, για λέγε. Έλα, τι ψάχνεις. Άστο, αν τα πληρώσω, να τάρωμε. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, εσύ ποιο θες, αν βάλε εσύ άμα θες να μην... Όχι ρε φίλε, αλλά πώς θα γίνει το, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα θα δώσουν, είπανε 4 δισεκατομμύρια, θα ξαναπάει σαν που ήταν πέρσι. Α μην και πότε, για να δούμε τι θα γίνει. Σαν που ήταν λογαριασμοί πέρσι. Για να τον ρίξουμε. Λοιπόν, αυτά, ελάτε, δείτε, πάρτε τα καλοκαιρινά σας, συγκρίνετε τιμές. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να πούμε. Και οι εκλογές κοντά είναι. Πάνω κάτω είμαστε έτοιμοι σχεδόν. Το κάτω ας αφήκω μια εβδομάδα λοιπόν, γιατί δεν είναι έτοιμο. Μην έρθω και μου λες τώρα να δω και τα λογή. Όχι, φεύγω και Αθήνα. Τι να κάνεις. Να φέρουμε πράγματα. Καλοκαιρινά. Ναι. Να πάμε και ένα ταξιδάκι κάτω. Να το φουλάρουμε. Κι άλλα φουσκωτά, κι άλλα... Κι άλλα δεν μ' αρέσει εμένα έτσι τώρα τακτοποιημένο μέσα. Αφού τα ξέρεις. Ναι. Εγώ θέλω να τα ρίχνω με το τσουβάλι μέσα. Δεν μ' αρέσει. Θέλω να μπαίνουν να ψάχνουν. Τι τακτοποιημένα πάνω στα ραβιά. Γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν. Έλα, πάμε και για σχολείο. Πάμε εδώ, συνεχίζουμε. Αύριο με κάνω τουρίστα. Εγώ εσύ πάνω. Εσύ δεν είσαι τουρίστας. Τουρίστας ήσουν ανήπαντρος. Και φέτος θα ξαναγίνω. Ναι, καλά, πρόσεχε μην χτυπήσεις. Καμένε. Καμένε. Πού είναι ρε φίλε, πια μας λένε, έχουμε τουρισμό. Τουρίστ. Όχι, Ρε φίλε, πού είναι. Πού είναι οι τουρίστες. Πού είναι ο τουρισμός. Πού πήγε. Και τα παιδιά εδώ δεν πρέπει να είναι. Σχολείο πρέπει να είναι. Σιγά καλέ μας πάρτε από κάτω. Λοιπόν, ολοκληρώνω με την τουριστική περιήγηση. Δεν βρήκαμε πολλούς, αλλά όσους βρήκαμε αξίζανε. Αυτά, φιλιά που γλάστη με τη Λίνη που μας βλέπετε, και όσοι και εκτός ασωμάτου ερχόσαστε εδώ να μας βρίσκετε, να μας λέτε τα... Να μας λέτε, γεια σου Μάικ, να μας λέτε τα προβλήματά σας. Γεια σας.
διαφημιστικά πάμε. Μηνύματα. Πάμε! Χαθείτε να χαθείτε πια με αυτές τις διαφημίσεις. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση στα πάντα. Όλα τα παιχνίδια για τα παιδιά στις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα διαφημιζόμενα. Playmobil, Hot Wheels, Hasbro, Barbie, τα πάντα. Και παιχνίδια από ένα ευρώ. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Ήδη για το σπίτι, από τον κήπο μέχρι τη Σοφίτα. Προϊόντα περιποίησης και καλοπισμού και ήδη καθημερινής χρήσης. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Κάθε μέρα δεκάδες πελάτες μας κερδίζουν εκτόσεις στο ταμείο μετά την αγορά τους. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση. Δεν πουλάμε, δίνουμε αγάπη. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε χρυσή ζύμη, κρουασάν βουτύρου, τώρα 30% φθηνότερα. Λακωνική, παριζάκι, 320 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, τώρα 30% φθηνότερα. Νεομάτ, απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, τώρα 35% φθηνότερα. Κόλεστον, βαφές μαλλιών, τώρα 40% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ Χαρά, η χιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Με χαρά ψωνίζεις, γιατί κερδίζεις. 1, 2, 3. Α, εντάξει. Κάνουμε ένα άνοιγμα. Λοιπόν, φίλοι μου, ξεκινάμε από το λιμάνι της Χίου. Απόγευμα Πέμπτης, η αποστολή, ξεκινάμε για την Κωνσταντινούπολη. Σκοπός μας είναι να πάρουμε την πόλη. Εδώ βλέπετε τις τρεις μηχανές, δύο και μία από εδώ. Δεμένες λες και θα περάσουμε τον Ατλαντικό ωκεανό. Λοιπόν, σε λίγο βγαίνουμε από το λιμάνι. Κατά διαστήματα θα σας λέμε την πορεία των εργασιών μας. Μπαίνει στο λιμάνι του Τσεσμέ. Θα αποβιβαστούμε, θα βάλουμε τα καμουφλάζ μας, μαχαίρια στο στόμα και
Ξεκινάει η αποστολή. Αυτή η κασέτα δεν πρέπει να πέσει στα χέρια του εχθρού. Φεύγουμε από το ξενοδοχείο, Παρασκευή πρωί. Είναι στα περίχωρα της πόλης Αχισάρ. Συνεχίζουμε για Κωνσταντινούπολη. Επόμενη στάση είναι η Κωνσταντινούπολη. Πάμε να προλάβουμε τα ελεύθερα δοκιμαστικά. Παρασκευή σήμερα έχει ελεύθερα δοκιμαστικά. Καλό δρόμο να πούμε. Διαβάζει και τα βαθήματά του. Τρία! Κάρσι, διαβάζει. Για σημαδεύει. Ακούσατε τώρα αυτά τα μεγάφωνα, την αναγγελία μας εμείς στο καραβάκι. Είμαστε στο λιμάνι της Γιάλαβας. Έλα. Παπόρ, διαβάζει. Κάρσι. Σπανακόπιτα, Νίκος. Σπανακόπιτα, ναι. Εντάξει, wow. Άνοιξε το. Και νόμισμα μέσα. Ακούτε τι γίνεται, και ακόμα είμαστε Παρασκευή. Τα παιδιά από εκεί ψωνίζουν. Βλέπετε πίσω μου, ψωνίζουν. Görmüş olduğunuz ürünleri de burada satın alabilirsiniz. Το βρήκαμε το κορμί πατριώτη, το βρήκαμε. Πάσα πάρει. Πάσα πάρει.
είναι χάος και στην Τουρκία. Ναι, καλά. Πάμε. Έλα. Πού είσαι, μωρέ. Ακουσκόβι, πού είσαι αυτό το καιρό, βρε. Αγάπησε! Η εμίση το χάος. Δηλαδή! Η εμίση το χάος. Τι εννοείς? Η εμίση το χάος. Δηλαδή! Η εμίση το χάος. Δεν υποφέρονται. Λοιπόν, φίλοι μου, είμαστε μέσα στο λεωφορείο. Με λεωφορείο τελικά θα γυρίσουμε πίσω. Θα πάμε να βρούμε που είναι η πύλη μας. Silver, αριθμός 8. Είμαστε εδώ, βλέπετε. Τα εστήρια, παιδιά, να έχετε. Δεν έχει πολύ κόσμο σήμερα Παρασκευή. Θα δείτε όμως το ρεπορτάζ και αύριο και θα καταλάβετε τι γίνεται. Τώρα πάμε για την πύλη μας. Πάμε για την πύλη μας να πάμε να δούμε τις πόρσες τις φτιαγμένες. Είδατε εδώ και μερικούς τσογλάν μπαρούτ που πουλάνε λουκάνικα. Δείτε τι τραβάνε οι κάμεραμάν. Το παλικαράκι, το τσιχλοκότσιφα. Περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο και άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας.
Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Spray, your life is wasting away. You've had a bad day. You'll be glad we'll get it till the morning light. When it starts again, the 9-to-5 mundane. You can't wait for the end. Had a bad day. Η φύση είναι ζωντανός οργανισμός με ανάγκες και ευαισθησίες. Γι' αυτό στην ομάδα Omicron νοιαζόμαστε για το περιβάλλον και φροντίζουμε γι' αυτό. Με πάνω από 60 ενεργά μέλη στο δυναμικό μας, διοργανώνουμε δράσεις διαχείρισης και φροντίδας δασικών περιοχών. Εκπαιδεύουμε τα μέλη μας συνεχώς σε πιστοποιημένα σεμινάρια. Συμμετέχουμε στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών με δικά μας οχήματα και εξοπλισμό. Περιπολούμε στα δάση μας. Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας σε θέματα πρόληψης. Ενημερώσου και εσύ για την ομάδα Omicron. Γίνε μέλος τώρα. Κάλεσέ μας ή στείλε SMS στο 6949-715152 ή μπες στο www.omicron.org.gr. Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου Omicron. Ο τόπος μας σε χρειάζεται.